Θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή ένα πρόσωπο, το οποίο μας έρχεται από τον πρώτο ολοκληρωμένο περιβαλλοντικά υπεύθυνο προορισμό υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Μιλάω φυσικά για τον Κώστα Ναβαρίνο, το οποίο στο κέντρο της φιλοσοφίας του έχει το σεβασμό για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι το digital είναι ένα κομμάτι που δεν τους αφορά και μάλιστα πάρα πολύ. Νομίζω θα συμφωνήσει και ο Γιώργος Βελίδης, ο οποίος είναι Head of Marketing και είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για τη στρατηγική που ακολουθούν. Το χειροκρότημά σας και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Καλή επιτυχία. Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ ανάμεσά σας, να μοιραστούμε κάποια πράγματα για το πώς δουλεύουμε εμείς γενικότερα με την επικοινωνία και ειδικότερα με το digital και το social media. Βροχερή μέρα σήμερα και Τετάρτη, δύσκολη μέρα. Ας πάμε έστω νεωρά ένα ταξίδι στη Μεσσηνία, στην Κώστα Ναβαρίνο. Λοιπόν, την Κώστα Ναβαρίνο πολλοί την έχουν συνδέσει με την πιο εμβληματική, ίσως την πιο εμβληματική παραλία της Μεσογείου, την Ποετοκυλιά. Ο μύθος θέλει να είναι αυτή η παραλία που προσάραξε το καράβι του Τηλέμαχου όταν ξεκίνησε το ταξίδι αναζήτησης του πατέρα του και εκεί βρήκε τον Νέστορα. Ο Νέστορας τον υποδέχτηκε. Χωρίς να ρωτήσει το όνομά του, του έδωσε όλα τα καλά, τον τάισε, τον πότισε και μετά του είπε: Ξέρετε ποιο είσαι, εκεί είπε ο Τηλέμαχος. Εκεί λοιπόν λέμε ότι γεννήθηκε η έννοια της φιλοξενίας για πρώτη φορά. Η πραγματικότητα είναι, πέραν του μύθου, είναι μια απίστευτη παραλία, μοναδική ομορφιά. Μία εικόνα που γενικότερα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Άλλοι έχουν συνδέσει την Κώστα Ναβαρίνο με την έννοια που εμείς λέμε understated luxury, δηλαδή μία πολυτέλεια η οποία σέβεται το χώρο στον οποίο βρίσκεται, σέβεται την ιστορία, τις παραδόσεις. Δεν θα δείτε χρυσαπόμορα στην Κώστα Ναβαρίνο, δεν θα δείτε φλιαρία. Τα πάντα έχουν φτιαχτεί σε απόλυτη αρμονία με το τοπίο. Εμβληματικό είναι το λόμπι του The Romanos Resort στην Κώστα Ναβαρίνο. Βιοκλιματικό, με ανοιχτές στέγες για να είναι πάντα δροσερό κτλ. Για άλλους, η Κώστα Ναβαρίνο είναι συνδεδεμένη με τον γκολφ. Είμαστε πολύ περήφανοι που φέτος είμαστε το European Golf Destination για το 2017. Δύο signature γήπεδα γκολφ, τα πρώτα signature γκολφ στην Ελλάδα. Με μοναδική θέα το Ιόνιο Πέλαγος και τον κόλπο του Ναβαρίνου. Αν έχετε παιδιά, που γενικά εδώ βλέπω το κρατήριο είναι λίγο μικρό, εγώ έχω ένα γιο 8,5 χρονών, το πιο πιθανό είναι να μην δείτε τίποτα από όλα αυτά και να βλέπετε συνεχώς αυτό. Τα παιδιά να ανεβοκατεβαίνουν στις νεροτζουλίθες και να ζητάνε έλα μαζί μπαμπά, έλα μαζί μπαμπά. Που θέλω να καταλήξω ότι πέραν όλων αυτών, η Κώστα Ναβαρίνο έχει σχεδιαστεί να είναι ο απόλυτος οικογενειακός προορισμός, με απίστευτες εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Η Νεροτζουλίδη είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, από αναρρίχηση σε βράχια και σε indoor αναρρίχηση, μέχρι ποδήλατα, μέχρι kids corner, φύλαξη και ούτως καθεξής. You name it, we provide it. Δεν θέλω να σας κουράσω, απλά θέλω κάποια πράγματα να τα καταλάβετε, γιατί θα έχουν έννοια μετά όταν θα μιλήσουμε για τα social media. Η Κώστα Ναβαρίνο δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Δεν είναι ούτε δύο ξενοδοχεία, δεν είναι ούτε δύο πλέον γήπεδα golf. Είναι ένας προορισμός και είναι ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά project στη Μεσόγειο. Αυτό που τώρα ξέρουμε, έχουμε ακούσει κάποιοι, έχουμε επισκεφτεί, είναι το 1/5 της πλήρης ανάπτυξης. Δηλαδή, όλο αυτό ξεκινάει από μια περιοχή από την Καλαμάτα μέχρι την Πύλο, σε μια έκταση 10.000 στρεμμάτων. 5 διαφορετικές περιοχές όπως αυτή που τώρα λειτουργεί και όταν θα ολοκληρωθεί η επένδυση θα ξεπερνάει το 1 δις. Μία επένδυση και ένα project το οποίο βασίζεται στο όραμα ενός σπουδαίου ανθρώπου, του καπιτάνου Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος ήθελε όταν έφτασε εκεί που έφτασε, ξεκινώντας από πολύ χαμηλά, από ένα χωριό της Μεσσηνίας του Διαβολίτσι, να επιστρέψει σημαντική αξία στην Μεσσηνία. Και ήθελε λοιπόν στο όραμά του να τη βάλει τη Μεσσηνία στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Στον πυρήνα όμως αυτής της ιδέας ήταν και έχει εξέχουσα θέση μία μοναδική λέξη, σεβασμός. Σεβασμός για την ιστορία, τη φύση, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της περιοχής.
όλο αυτό το όραμα του καπετάν Βασίλη και το απόσταγμά του διέπει τον brand μας. Διέπει τον brand μας και τον brand την επικοινωνία και επικοινωνία, τα μέσα επικοινωνίας και εκεί θα φτάσουμε και στα social media. Είναι πολύ σημαντικό να είναι κανείς σταθερός στο όραμα και να μην αποκλίνεται από αυτό. Να ξέρει πολύ καλά γιατί το κάνει, ποιος είναι και να μένει σταθερός σε αυτό. Έτσι λοιπόν από την αρχή της Κώστα Ναβαρίνο της λειτουργίας επιλέξαμε να πάμε the hard way. Θα μπορούσαμε με αυτά τα budget να κάνουμε πυροτεχνήματα επικοινωνίας, να βγούμε με καμπάνιες, να πούμε από την αρχή είμαστε τρομεροί, είμαστε φανταστικοί, είμαστε. Όμως αυτά κάνουν το μανιτάρι και σβήνουν. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε τον αργό και βασανιστικό δρόμο του storytelling και επιλέξαμε στο να μην μιλάμε εμείς, αλλά να μιλάνε οι άλλοι για μας. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω, παιδιά, είμαι ο Γιώργος Βελίδης, ο καλύτερος μάρκετερ της Αθήνας, αν όχι της Ελλάδας, εμπιστευτείτε με, να σας δώσω κάτι. Αν το έλεγε κάποιος άλλος για μένα, τον οποίο σέβεστε, ίσως τον ακούγατε με περισσότερη σοβαρότητα από ότι τη γελιότητα θα αναμένω εγώ να σας πω τώρα. Έτσι λοιπόν, βασίζουμε αυτό, κρατήστε το πάρα πολύ, τη στρατηγική, στο what others say και όχι αυτό που λέμε εμείς. Όσοι μας παρακολουθούν θα δουν ότι δεν έχουμε κάνει ουσιαστικές καμπάνιες επικοινωνίας, δεν έχουμε κάνει διαφημιστικό, δεν έχουμε κάνει καταχωρήσεις, δεν έχουμε κάνει καμπάνιες ουσιαστικές, πληρωμένες στα social media και καθεξής. Θα δείξω τι όμως κάνουμε. Σαφέστατα, όταν μιλάμε για τα social media, έχουμε, όπως κάθε brand και επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της, τα οργανικά μας κανάλια, τα οποία και τρέχουμε με έναν οργανικό τρόπο, πάνω κάτω όπως θα κάναμε τα προσωπικά μας accounts. Αυτό όμως, εκεί που δίνουμε όμως ιδιαίτερη σημασία, είναι στο τι μπορούν να πούνε οι άλλοι στα δικά τους μέσα, στο δικό τους κοινό που επιλέγουμε να είναι κοινό δικό μας παράλληλα, τι οι άλλοι θα πούνε και πώς θα βιώσουν οι άλλοι την εμπειρία της Κώστα Ναβαρίνο και θα την μεταδώσουν μέσα από τα δικά τους κανάλια. Λίγο χρώμα. Ξέρετε ποια είναι ίσως μια από τις καλύτερες δουλειές στον κόσμο? Κάποιος. Φωτογράφος, κοντά. Άλλος. Πολύ σωστά, το συνδυάζουμε λίγο ακόμα. Travel blogger. Φανταστική, έτσι. Η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Έχεις καλή πένα, έχεις καλό μάτι ή έχεις ένα φίλο καλό φωτογράφο, έχεις ένα καλό network, ξεκινάς, παίρνεις καλές αποφάσεις, παίρνεις ρίσκα και μετά απλά σε καλούνε να περάσεις φανταστικά και να μεταδώσεις αυτή τη φανταστική εμπειρία στα κοινά τα οποία σε παρακολουθούν. Όλοι μας στο Instagram, στο Facebook, είτε στα blogs τα οποία θέλουμε να παρακολουθούμε, παρακολουθούμε τέτοια τυπάκια στον πρωινό μας καφέ, ανοίγουμε ένα παράθυρο, ταξιδεύουμε νοερά μαζί τους. Αυτό λοιπόν έχουμε κάνει και εμείς, έχουμε επιλέξει μέσα από τα PR agencies μας στο εξωτερικό τους κατάλληλους travel bloggers, οι οποίοι απευθύνονται σε ένα κοινό το οποίο είναι και δικό μας κοινό. Για παράδειγμα, δεν θα επιλέγαμε έναν εξαιρετικά επιθυμένο backpacker travel blogger, γιατί απλά δεν απευθύνεται στο κοινό που θα μπορεί να έρθει στην Κώστα Ναβαρίνο. Τους φιλοξενούμε και προσπαθούμε να τους προσφέρουμε the full thing, όλη την εμπειρία της Κώστα Ναβαρίνο. Και αυτοί με τη σειρά τους την παρουσιάζουν. Έχετε ακούσει για αυτή την οικογένεια? The Bucket List Family. Τετραμελής οικογένεια, ο τύπος ήταν στο χώρο του digital, με startup, με applications κτλ. Η γυναίκα του και αυτή η digital marketer, κάποια στιγμή γεννήθηκαν τα παιδιά τους, πάγανε ένα flash και είπανε τελειώσαμε. Τα πουλάμε όλα και ταξιδεύουμε στον κόσμο. Γυρίζουμε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν αυτοί οι τύποι φοβεροί έχουν ξεκινήσει ένα απίστευτο ταξίδι ζωής με τα παιδιά τους σε όλο τον κόσμο. Έχουν μόνο στο Instagram, τα οποία χρησιμοποιώ κάποια snapshots από το Instagram για την παρουσίαση, περίπου μισό εκατομμύριο followers και ζουν απίστευτες εμπειρίες σε όλο τον κόσμο. Είχαμε την τύχη να τους φιλοξενήσουμε και στην Κώστα Ναβαρίνο,
όπου βέβαια πόσο να διάφορες φωτογραφίες, εδώ πέρα η συγκεκριμένη έχει περίπου 17.000 likes και σε ένα Q&A βίντεο που ανέφερες πριν λίγο που είχαν κάνει, που πραγματικά σε αυτό το παράδειγμα ήταν αυτό που έλεγες. Το engagement ήταν απίστευτο, δηλαδή γινόταν χαμός. 122.979 views. Και εδώ πέρα έχει κάποια φανταστικά παραδείγματα. Εδώ πέρα κάποιος κάνει comment, θέλω να σταθώ λίγο στο storytelling, πως όταν καλλιεργείς το storytelling στην επικοινωνία σου, βάζεις και τους άλλους απλούς επισκέπτες στο ίδιο τρυπάκι. Λέει κάπου ένας, great resort, don't you love the 1000-year-old olive tree at a golf club house. Του είχε κάνει εντύπωση και είπε μια ιστορία, έτσι. Ένας που έκανε comment. Είχαμε το μερή προβολή, λοιπόν, με το bucket list family. Η Έλα είναι μια κοπέλα 25 χρονών, based in London, από την Κροατία, travel blogger, την είχαμε πριν μια εβδομάδα εδώ και αυτή με πάρα πολύ καλό φακό, πάρα πολύ καλό μάτι φωτογραφικό, ωραία κείμενα, μιλάει για την εμπειρία, δεν χρειάζεται εγώ να ποστάρω από τα οργανικά μου μέσα τις ίδιες και τις ίδιες φωτογραφίες από τη φωτοθήκη μου που θα τις οργανώσω και θα πω «ΟΚ, έχω ένα ημερολόγιο και μια εβδομάδα θα μιλάω για το σπα, μια εβδομάδα θα μιλάω για το γκολφ, μια εβδομάδα θα μιλάω για τα παιδιά και το καθεξής», τα οποία καμιά λούπα βαρετή. Έχεις τη δυνατότητα με αυτούς τους ανθρώπους να προβάλλεις το προϊόν σου από το βλέμμα και την ξεχωριστή ματιά του καθένα και πώς το ζει ο καθένας, έτσι, που πάντα είναι διαφορετικό. Σχεδόν 10.000 likes το ένα και το ίδιο και το άλλο. The Planet D, Καναδοί και οι δύο, στο film industry του Καναδά, κάποια στιγμή και αυτούς τους συμβάρεσε, είπαν τέλος, γουστάρουν ταξίδια, ξεκίνησαν να ταξιδεύουν, έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο. 189.000 followers μόνο στο Instagram. Το θυμισμένο για βασίλεμα του Ιωνίου σε ένα τους post με 3.500 περίπου likes, εγώ εδώ κοιλιά ξανά με εξίσου τα αντίστοιχα likes. Μια πολυφωνία λοιπόν από ανθρώπους που δεν είναι Κώστα Ναβαρίνο, αλλά που μιλάνε για σένα και έχουν ένα απίστευτο κοινό στο οποίο απευθύνονται. Και κλείνω με την γλυκιά Περίνα από την Γαλλία. Αυτή ίσως είναι η αγαπημένη μου όσον αφορά την αισθητική, τρομερή αισθητική και φοβερές φωτογραφίες. Εδώ λοιπόν πήγε με τη φίλη της ένα αναψυκτικό στην προεδρική Βίλα Κορώνη και εδώ τρώει στο παραθαλάσσιο το εστιατόριο του Μπαρμπούνι. 1.500 likes και τα δύο περίπου, με περίπου 103.000 followers στο account της. Άρα αυτό, εκεί που θέλω να σταθώ είναι μια πολυφωνία, διαφορετικές ματιές, διαφορετικές οπτικές γωνίες, όμως δεν μιλάμε εμείς για μας, μιλάνε οι άλλοι για μας, με ένα investment το οποίο είναι πάρα πολύ μετρημένο, διότι τους παρέχουμε μια φιλοξενία και στην ουσία βιώνουμε σε full extent αυτό που μπορεί να προσφέρει ένας προορισμός όπως η Κώστα Ναβαρίνο. Προχωράω σε ένα επόμενο case study, το οποίο είναι το... Συγγνώμη. Ήταν η πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε όταν ξεκινήσαμε να διοργανώσουμε το πρώτο δικό μας τουρνουά golf, το Messina Pro-Am, φέτος το Φεβρουάριο. Ήταν μια δύσκολη αρχή, κάθε αρχή και δύσκολη που λένε, και έπρεπε να λειτουργήσουμε χειρουργικά, με περιορισμένο χρόνο και περιορισμένο budget, έτσι ώστε να εδραιώσουμε αυτή τη διοργάνωση στην γκολφική μπλογόσφαιρα και στο γκολφικό γύρνωστο γενικότερα. Τι κάναμε? Περίπου ό,τι κάνουμε και με τους travel bloggers, αλλά πιο στοχευμένα. Φέραμε στην Κώστα Ναβαρίνο συγκεκριμένους influencers, οι οποίοι έμειναν για μια εβδομάδα, τρελάθηκαν στο να τουιτάρουνε, ωραίες φωτογραφίες, ωραία μηνύματα, είχαν το σωστό network για να κάνουν retweet τα μηνύματά τους άλλος κόσμος στο Twitter. Και έτσι, χάρη σε αυτούς, μέσα σε 10 μέρες, βασικά το μεγαλύτερο από τα νούμερα, το πιο σημαντικό από όλα αυτά τα νούμερα που μπορεί κανείς να κρατήσει είναι ότι το hashtag Messina Pro-Am ήταν στα number
στα πρώτα 10 training hashtags εκείνη την εβδομάδα. Ένα τουρνουά που τότε ξεκινούσε, έτσι, το ήξερε κανένας. 933 tweets και περίπου 3,7 εκατομμύρια impressions. Θα κλείσω με μία άλλη αφορμή να είμαστε λίγο πιο active στα social media. Η οργανική μας κίνηση είναι μία σταθερή 1-2 post ανά μέρα, οργανικά πράγματα βάσει του οργανισμού. Τα events όμως που φιλοξενούμε στην Κώστα Ναβαρίνα είναι η αφορμή να πούμε περισσότερα πράγματα και να προβάλλουμε την ευρύτερη την γκάμα δραστηριοτήτων που μπορεί κανείς να κάνει και τις εμπειρίες που μπορεί να βιώσει στην Κώστα Ναβαρίνα. Σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, την Active Media, που συνεργαστήκαμε και στο Messina Brand, αλλά που έχει τη διοργάνωση και του Ναβαρίνο Challenge, δημιουργήσαμε ξεχωριστά accounts για το event. Προσέξτε, όλο το activity, το social media activity, δεν περνούσε μέσα από τα κανάλια της Κώστα Ναβαρίνο, γιατί δεν θέλαμε να σπαμάρουμε τον κόσμο ότι τώρα γίνεται αυτό, τώρα γίνεται το άλλο, ότι η Καρνάζη τρέχει, ξεκινάει ο αγώνας δρόμου και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε καινούργια δικά μας κανάλια σε Facebook, Instagram, Google+, και YouTube και όλη η επικοινωνία περνούσε από εκεί. ...1,5 εκατομμύρια impressions στο Facebook, 4 εκατομμύρια impressions στο Instagram. Σε 39 χώρες έφτασε το engagement μας, 980 posts από digital influencers και ούτω καθεξής. Τα νούμερα πάντα είναι νούμερα. Η ουσία όμως είναι ότι, και αυτό που θέλω να κρατήσετε, ποια ήταν μέσα σε εγωγικά η τρίπλα για να μην σπαμάρει στον κόσμο που σε ακολουθεί και ενδεχομένως δεν τον ενδιαφέρουν θέματα του Ναβαρίνο Challenge, αλλά να θέλει να ακούει πράγματα πιο hospitality oriented. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε τα ξεχωριστά δικά μας κανάλια για το Ναβαρίνο Challenge και φιλτράραμε όλη την επικοινωνία από εκεί. Μέσα από το Ναβαρίνο Challenge όμως προβάλλεται η Κώστα Ναβαρίνο και ό,τι ακολουθεί από πίσω. Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, μαζεύω τη σούμα των σημείων που θέλω να σταθώ. Το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό, που δεν αφορά μόνο την Κώστα Ναβαρίνο, αφορά πιστεύω όλα τα brands. Να μένει κανείς πιστός στο όραμα, στο brand, στη στρατηγική του marketing overall. Είμαστε ένα luxury brand όπως το Ναβαρίνο. Δεν θα βλέπατε ποτέ τη Rolex ή την Patek Philippe ή δεν ξέρω τι να σου κάνει remarketing με banners και κυνηγάει σαν τρελό. Ο κόσμος θα έρθει σε εμάς, δεν θα τρέξουν εμείς αυτούς. Έτσι λοιπόν, ενώ υπάρχουν προσφερόμενες υπηρεσίες, υπάρχουν δυνατότητες στα social media που θα άρμοζαν σε κάποιο άλλο brand, σε κάποια άλλη υπηρεσία, σε κάποιο άλλο προϊόν, να μην είναι fit στο δικό μας προϊόν. Οπότε κανείς πρέπει να μπορεί να αξιολογήσει και να ιεραρχήσει τι εργαλεία ταιριάζει στο δικό του προϊόν, τι εργαλεία ταιριάζει στο δικό του κοινό. Για παράδειγμα, ένα premium κοινό επισκεπτών όπως είναι αυτό της Κώστα Ναβαρίνο είναι περισσότερο κόσμος του Instagram παρά του Facebook. Άρα αυτό μας οδηγεί να είμαστε περισσότερο active στο Instagram ή λιγότερο active στο Facebook ή να επιλέγουμε τι θα κάνουμε πού. Create stories. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, content is king, video is king, photo is king, πάρα πολλοί βασιλιάδες. Αλλά η ουσία είναι μία, να είναι μοναδικές, αυθεντικές ιστορίες. Να μην είναι κορπορετήλα. Να μπορεί κάποιος να ταυτιστεί μαζί σου, να πει θέλω και εγώ να το ζήσω αυτό, ή μπορώ να το ζήσω, ή μακάρι να μπορούσα να το ζήσω, ή θα προσπαθήσω τέλος πάντων να το ζήσω. Να προωθούμε τις εμπειρίες. Οι εμπειρίες είναι υποκειμενικές. Θα σας πω με ένα παράδειγμα. Μπορεί έχουμε μια υπηρεσία, τέλος πάντων μια εμπειρία, να πας να κάνεις ποδήλατο από το ριζό στην Ποδοκυλιά. Αλλιώς θα την βιώσω εγώ, αλλιώς θα την βιώσετε εσείς, αλλιώς θα την βιώσει η μητέρα μου, αλλιώς θα την βιώσει ο ξαδερφός μου. Είναι υποκειμενική. Επιλογή του σωστού συνεργάτη και του σωστού influencer, το παράδειγμα του backpacker travel blogger σας το έδωσα,
Έτσι, δηλαδή, μπορεί κάποιος να σου προτείνει βάσει επιδόσεων και με γνώμονα τα νούμερα ότι κάποιος τα σπάει, ας πούμε, στο Instagram, αλλά άμα δεν είναι καλό φίλο για εσάς, δεν έχει λόγο κανείς να εμπλακεί μαζί του. Και τέλος, και το πιο σημαντικό, τουλάχιστον στη δικιά μας περίπτωση, αφήνουμε τους άλλους να μιλάνε για εμάς και όχι εμείς να μιλάμε για τους εαυτούς μας. Έτσι, το μήνυμα είναι πολύ πιο πιστευτό, ιδιαίτερα αν αυτός που μιλάει για σένα είναι credible, είναι αξιόπιστος και είναι well established. Αυτά από μένα και είμαι διαθέσιμος για ερωτήσεις. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Φοβήθηκα κάποια στιγμή εκεί με τους travel bloggers, θα ανοίξουν οι πόρτες και θα φύγουν όλοι και θα προθούν στα βουνά και στις θάλασσες, δεν βρούμε κανέναν. Πρώτος θα ήμουν εγώ που θα έρθω. Εγώ το σκέφτηκα. Καθόμουν backstage και λέω, δεν ανοίγω την πίσω πόρτα, αλλά πάνε και travel bloggers. Δεν είναι ποτέ αργά. Α, μας ξεσηκώνει. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε? Ναι. Μέχρι να φτάσει το μικρόφωνο, αν θέλετε να λεπτάσει. Καλησπέρα. Θέλω να σταθώ λίγο στην τελευταία φωτογραφία που δείξατε και να κάνω μια ερώτηση για τη συγκεκριμένη κυρία. Πέρα από το υλικό το απίστευτο φωτογραφικό που... Εδώ. Όχι. Εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, πέρα από το απίστευτο φωτογραφικό υλικό που είναι κληρονομιά για εσάς, η συγκεκριμένη έχει 103.000 followers. Τα likes είναι όλα 1.000, 1.400, 1.300, 1.200, 1.600. Ναι. Και αυτό μου λέει ότι τα 103K είναι fake. Ναι. Και επειδή πέσει στα ίδια νούμερα συνέχεια, ότι ακόμα και τα like είναι fake. Ναι. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Δικό μου. Ναι, ναι. Πόρισμα. Αυτό εσάς σας επηρεάζει. Λες, δεν με ενδιαφέρει, κρατάω το υλικό και δεν έγινε τίποτα. Καλή ερώτηση. Κοίταξε, όλες αυτές οι ενέργειες δεν μπορείς να τις μετρήσεις άμεσα. Έτσι. Δηλαδή και είναι συνδυαστικές. Δεν είναι ότι επιλέξαμε μόνο αυτή, ποντάραμε όλες μας τις μάρκες εκεί και περιμένουμε να δούμε πού θα πέσει η μπήλια. Υπήρχε το παράδειγμα μου. Ναι. Οπότε μέσα σε μια γενικότερη στρατηγική, φέρνω travel bloggers, ναι, μπορεί να είναι και κάποιοι που μπορεί να είναι fake. Άμα δεν έχεις αυτές τις αποδείξεις για να το φιλτράρεις, δεν μπορείς να ξέρεις. Είναι ένα αισθητήριο που μπορεί κάποιος να έχει λίγο πιο αυξημένο, λίγο πιο μειωμένο. Αλλά πιστεύω ότι αυτά όλα είναι long term ενέργειες, οι οποίες τα αποτελέσματα τα βλέπεις σε ένα trend το οποίο είναι σε βάθος χρόνου και δεν έχει μέτρηξη τα οποία μπορείς να τα μετρήσεις, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις track. Οπότε... Σίγουρα για να κλείσω. Ουσιαστικά, ο στόχος του να διαφημίσουμε κάτι είναι να έχει κάποιους καινούριους πελάτες. Ναι. Το να με ακολουθούν 103.000 άτομα και να είμαι μια ομάδα από το Πακιστάν, από τη Ρουμανία, από. Και τα 1.300 άτομα που θα δουν φωτογραφία και θα τους άρεσε, αν δεν είναι δυνάμει πελάτης, ναι, μπορώ να δω. Δηλαδή, πρέπει να τα κοιτάμε και λίγο αυτά. Σίγουρα. Για να ξέρουμε και πού απευθυνόμαστε. Σωστό. Έχετε εσείς experience ότι έρχεται κόσμος στο Ναβαρίνο που σας έχει δει στα social από travel bloggers? Φαντάζομαι πως δεν έχω τέτοιες. Δεν έχετε πρόσβαση σε αυτή τη πληροφορία. Και δεν μπορείς να το κάνεις track από όλα. Ναι. Δηλαδή, ναι, μετά θα αρχίσει να γίνεις πάρα πολύ φωτικός, να επιβαρύνεις τον πελάτη με ερωτηματολόγιο, πώς άκουσες για μένα, τι έκανε. Ναι. Μέσα σε μια άλλη διαδικασία που για να φτάσεις να πεις travel blogger, αρχίζεις και μπαίνεις πάρα πολύ βαθιά. Νομίζω ότι είναι ένα συνολικό pool ενεργειών το οποίο στοχεύει σε αυτούς που λέμε FIT frequent individual travelers και σε αυτούς που έρχονται από tour operators. Και αυτούς για να τους πιάσεις πρέπει να τους πιάσεις από πάρα πολλές μεριές. Είναι ένας τρόπος. Αλλά εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι το παράδειγμα των travel bloggers είναι ένα alternative. Τι μπορεί κανείς να κάνει όταν είναι ένα luxury brand για να μιλάει κάποιος άλλος γι' αυτό, να είναι ένα πολύ καλά curated περιεχόμενο το οποίο να είναι user generated και να μην κάνεις οργανική χρήση του περιεχομένου σου και να είσαι ένας βαρετός corporate λογαριασμός. Εκεί δηλαδή θα ήθελα περισσότερο να σταθώ. Στο περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό δηλαδή. Το οποίο ναι, σαν και, ποσοστό... και στο πώς βιώνει ο φιλοξενούμενος την εμπειρία ξεχωριστά και υποκειμενικά
κάθε ένα ξεχωριστά. Εγώ δηλώνω μαγεμένη από το περιεχόμενο τουλάχιστον που μας δείξετε σήμερα. Καταλάβατε. Λίγο μας ξεσηκώσατε. Ταξιδεμένη. Νοερά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να μας κάνετε influencers, ambassadors.